Σχολιάζοντας τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, η βουλευτής Καρδίτσας του ΠΑΣΟΚ, κυρία Μαρία Θεοχάρη, υποστηρίζει πως μπορεί να είναι σκληρά, αλλά είναι και αναγκαία. Η ίδια εκτιμά εξάλλου ότι ο Πρωθυπουργός, με συγκεκριμένες πολιτικές και στόχους, θα καταφέρει τελικά να κερδίσει το στοίχημα. Τα μέτρα είναι σκληρά, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Άλλα είναι δίκαια, πιθανόν άλλα να είναι άδικα, αλλά ήταν επιβεβλημένα τα μέτρα για να σωθεί η οικονομία μας και το κύρος και να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της χώρας μας. Όλοι το βλέπουμε ότι η Ελλάδα δέχεται μια τεράστια επίθεση από τους κερδοσκόπους. Ο Πρωθυπουργός δίνει μια πολύ σκληρή μάχη. Βεβαίως το κύρος του είναι αυτό που πιστεύω ότι θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία, τη χαμένη αξιοπιστία της χώρας μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ξένες αγορές. Στον αντίποδα, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Τσιάρας και Σπύρος Τελιαδούρος, εκφράζουν την ανησυχία τους. Πολύ φοβάμαι ότι σύντομα, μέσα στον ίδιο χρόνο, η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να πάρει νέα σκληρά μέτρα όπως αυτά που μόλις εξήγηλε. Στόχος της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι έστω και καθυστερημένα να αναδείξει μια δυνατότητα πρώτα απ' όλα να δημιουργηθεί ανάπτυξη για την εθνική μας οικονομία. Αυτά τα μέτρα που ελήφθησαν πλήττουν τους μικρομεσαίους, πλήττουν την αγοραστική τους δύναμη και πλήττουν γενικότερα την οικονομία της πατρίδας μας. Μπορεί πρόσκαιρα να προσθέτουν στο δημόσιο ταμείο, μεσοπρόθεσμα όμως δημιουργούν ζημιά. Χρειάζεται μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα, μέτρα περιορισμού του μεγάλου και σπάταλου κράτους.